δηλώσεις σχετικά με την κατάργηση των προγραμμάτων Stage έκανε και ο πρώην βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Τσούρνος, ο οποίος μεταξύ άλλων τονίζει ότι η κυβέρνηση πρέπει να βρει λύση και να μην πετάξει στον δρόμο όλους αυτούς τους εργαζόμενους. Αλλά είναι γεγονός ότι ο θεσμός των Stage σαν φιλοσοφία ήταν σωστός. Ο θεσμός έχει εφαρμοστεί και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν βέβαια η φιλοσοφία του ήταν να υπάρξει σε νέους ανθρώπους, νέους επαγγελματίες να αποκτήσουν μια εργασιακή εμπειρία. Δηλαδή τελειώνει ένα στο Πολυτεχνείο για παράδειγμα. Καλό είναι για ένα διάστημα να δουλέψει σε ένα γραφείο ενός μηχανικού, ώστε να αποκτήσει μια εμπειρία. Ποιο είναι το αντικείμενο της δουλειάς του. Θέλει ο άλλος να ασχοληθεί με μια άλλη εργασία, να πάει σε μια ομοειδή εργασία ενός επαγγελματία για ένα διάστημα να αποκτήσει μια εμπειρία. Αλλά αυτό ήταν θεωρητικά. Στην πράξη, βέβαια, εφαρμόστηκε με τελείως διαφορετικούς όρους. Καταρχήν, κανείς δεν αμφιβάλλει ότι σε όλες τις κυβερνήσεις και στο Πασόκ αλλά και στη Νέα Δημοκρατία, όσοι παρακολούθησαν αυτή το πρόγραμμα Stage, ήταν καταρχήν ευνοούμενη κυβέρνηση, ήταν δηλαδή ένα κομματικό ρουσέτι για όλες τις κυβερνήσεις. Από την άλλη πλευρά, όσοι συμμετείχαν στα Stage δεν πήγαν εκεί διότι βέβαια, είχαν μια οικονομική ενίσχυση 500 ή 700 ευρώ το μήνα, αλλά κυρίως στο πίσω μέρος του μυαλού των υπήρχε η σκέψη ότι κάποια ώρα θα μονιμοποιηθούν. Και βεβαίως είχαν μια γενναία πρημοδότηση και ως προς τα μόρια της προϋπηρεσίας, αλλά κυρίως τα μόρια της εμπειρίας που ήταν 50% πλέον από τους άλλους. Αυτό βέβαια ήταν μια αδικία, διότι συνιστούσε μια ανισότητα για έναν ο οποίος δεν ήταν σε πρόγραμμα Stage. Ήταν μειονεκτικό να αποκτήσει τα μόρια εκείνα σε ένα δημόσιο διαγωνισμό για να πετύχει στο δημόσιο. Γεγονός είναι ότι από τα Stage ωφελήθηκαν πάρα πολλοί υποψήφοι βουλευτές και βουλευτές, διότι μέσω αυτών των ρουσετιών αυτά τα αντάλλαξαν με ψήφους και μπορεί να πει κανείς ότι πολλοί βρέθηκαν στη Βουλή και μόνο από αυτά τα ρουσέτια. Τώρα σήμερα λοιπόν είναι μια κατάσταση δημιουργημένη η οποία πρέπει να λυθεί. Η απόφαση της κυβέρνησης με το μαχαίρι να κόψει όλα αυτά να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται το πρόβλημα είναι λανθασμένη. Διότι αν πάμε έτσι και άλλες εποχές παλαιότερα, ξέρω στην Ολυμπιακή για παράδειγμα, οι περισσότεροι που είχαν διοριστεί με κομματικά ρουσέτια ήταν μέλη του ΠΑΣΟΚ. Όταν έκλεισε η Ολυμπιακή όπως έκλεισε, δεν απελήθησαν όλοι οι υπάλληλοι της Ολυμπιακής, αλλά ξέρω εγώ, πήραν μια γενναία αποζημίωση που έλυσε κάποια προβλήματα και γι' αυτό και δεν υπήρξαν διαμαρτυρίες. Επομένως, σήμερα το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Ένας ο οποίος λοιπόν δεν έχει σημασία, τα παιδιά ήταν τα θύματα. Ανανέωσε τη σύμβασή του και εργάζεται με τα προγράμματα αυτά για 5 χρόνια σε μια δημόσια υπηρεσία που μπορεί να πει κανείς προσφέρει και πραγματικές υπηρεσίες, διότι πολλοί από αυτούς έμειναν στο ίδιο πόστο για αρκετά χρόνια και προσέφεραν εργασία που ήταν για καλύτερη ενδεχομένως και από την εργασία ενός μονίμου υπαλλήλου. Δεν μπορεί απότομα να έρθει σήμερα η κυβέρνηση για να μην αναγνωρίζει αυτή την κατάσταση και να λέει: εγώ μέχρι εδώ ήταν, σας απολύω και πηγαίνετε σπίτι σας. Άρα λοιπόν πρέπει η κυβέρνηση να ασχοληθεί με το θέμα, να μην πετάξει στον δρόμο όλο αυτόν τον κόσμο, αλλά να βρει κατά περίπτωση μια λύση η οποία θα ικανοποιήσει το πρόβλημα, θα δώσει μια λύση στο πρόβλημα που υπάρχει και βεβαίως καλό είναι στο μέλλον έτσι όπως εφαρμόστηκε αυτό το πρόγραμμα να μην εφαρμοστεί πάλι, διότι όπως είπα και πάλι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα αυτά για τα ελληνικά δεδομένα είχαν στο μυαλό τους κάποια μέρα ότι θα τύχουν τις μονιμοποίησεις. Και βέβαια αυτό ήταν άδικο διότι άλλοι είχαν αυτό το πλεονέκτημα της μοριοδότησης και άλλοι απ' έξω ήταν υποχρεωμένοι να συναγωνιστούν με άνισους όρους με αυτούς που συμμετείχαν στα προγράμματα αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα πεταχθούν στον δρόμο όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος δεν έχει καμία ευθύνη. Ευθύνη έχουν οι κυβερνήσεις, ευθύνη έχουν οι πολιτικοί, θύματα των οποίων υπήρξαν οι εργαζόμενοι σε αυτά τα προγράμματα και θα βρεθεί μια λύση που θα ικανοποιήσει και τους εργαζόμενους.